μπάλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλησπέρα σας από το κλειστό του Erdom, τη λεγόμενη φούσκα. Όχι με την έννοια του παλιού κλειστού, αλλά κλειστός χώρος είναι από τη στιγμή που θα πούμε. Οι κατάλληλες συνθήκες, πώς το Celtics με καρτέλ BC σε ένα μάτι το οποίο οι δύο ομάδες θα κλειστούν να δώσουν το καλύτερο τους αυτό. Με πολύ μικρό rotation η καρτέλ BC μόλις με 6 παίκτες και 7 πιτσιόπουλους από τον Ήδη Μυδιά της ο Ρόζογλου, Γεωργιάδης και Ζωγράφος. Από την άλλη η Hot Wheels σαφώς με πιο μεγάλη επιλογή και γκάμα παιχτών. Το νούμερο 6 ο Πετρίδης θα βάλει το πρώτο καλάθι, πήρε το τυπάσο από τον την παίκτη του. Ακόμα 9 λεπτά και 24 για την λήξη της περίοδου. Ο Ρόζογλου θέλει να κάνει την πρώτη επαφή με το καλάθι για την ομάδα του, αλλά ήταν άστοχος. Τα πράσινα εκτός στο Celtics, με τα μαύρα η καρτέλ. DC, το νούμερο 8 ο Παύλο με την κλασική αναφορά στο nickname. Παλά είναι ξανά για τους Celtics, οι οποίοι έχουν 5 δεύτερα. Λιώνει ο χρόνος. Θα κάνει το σούτο. Είναι το νούμερο 29 ο Βεργίδης. Με το 69 είναι ο Καλαθίδης, δύο χρόνια. Τρίτο το 3. Και παραμένει 0-2, φυσικάκι το δίκο η καρτέλα, αποστολή του τρίτο πόντο. Μέσα. Nothing but the net. Το λέμε και στο χωριό μας. Είναι το σκορ 3-2. Ζώνει πάντα η καρτέλ, δεν έχει και πολλές επιλογές, θα πρέπει να προσέξουν τα φάουλ τους για να αντέξουν, οπότε πρέπει να έχουν κάποιες αποστάσεις. Το νούμερο 5 θα κάνει ένα κάτι σαν σούτ, είναι άστοχος. Θα αποβαδώ μπλοκ του Σαντίνος. Το στίγμα για τις καρτέλ είναι αν θα αντέξουν, γιατί το τέλος έχουν μεγάλες σίγουρες επιλογές. Μεγάλες πιθαμενές, εδώ παραλίγο να γλιστρήσει το νούμερο 5 ο Παπαδόπουλος, που κράτησε την ισορροπία του. Του τριών πόντων, άστοχο από τον Βεργίδη. Να τρέξει από τον Βεργίδη, ο οποίος όμως δεν είχε την κοινική κατάληξη άστοχο. Η κούραση για τις ομάδες, αλλά οι κόσμοι θέλουν το μεγαλύτερο πάγκο και αυτό θα τους επιτρέψει να έχουν και την καλύτερη αντοχή. Εδώ ωραία συνεργασία και καλάθι. Το νούμερο 6 ο Καλαθίδης πήρε την μπάλα, καλό σημείο και τώρα ρε 4-3 μπροστά η Celtics με τα πράσινα. Ο Ζοκ παίρνει την μπάλα, προσποιείται. Καλάθι. Οι καρτέλ BC, οι οποίοι έχουν πει αρκετά δυνατά, 5-4. Θα πρέπει όμως να έχουν και σαν άλλες αντοχές. Λιάννη εδώ, η ζώνη απέφερε Carrefour. 6 και 30 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Προσωπήμιο στο τριοπόδο να έχω
Καλά block-out για τους Celtics. Πολύ ωραία πάσα εδώ από τον Καλαμάκη στον Γκουτζαμάνι, αλλά είναι άστοχος. Ωραίο πάτημα από τον Αποστολή, θα δώσει το ζόγκ, ο οποίος θα αστοχίσει, 5,5 λεπτά, μια ευκαιρία για τους Καρτέλ να σκοράρουν, αλλά δεν καταφέρουν, οπότε η πάσα η μπάλα είναι για τους Celtics. Θυμίζω με πολύ μικρό ρόστερ η κατέληξη. Βάλει υπό 46 τριών πόντων για τον Λόγο. Είχε υπάρχει φάουλ. Να παίρνει να πάρει την μπάλα ο κινδύνος μοχλός στον καρτέλ πιστή. Σουτ στα 9 μέτρα. Πάρει το ριπάου του Σέλτη. Έχουν πάρα πολύ τα φάουλ εδώ πέρα, πήρε την πηγιά μέσα από το στόμα. Όπως το λέει στο νούμερο 10. Ωραία μηνά. Καλά είναι για τους καρτέλ πιστή. Υπάρχει time out σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, λήξη time out. Σκορ είναι 5-4. 5-4 και για τη λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Χαμηλή ρυθμή. Χαμηλό αποτέλεσμα σε άμυνα και επίθεση. Ένα καλό κόψιμο αλλά καλή άμυνα από τους Celtics. Θα έχουν 12 δεύτερα οι Καρτέλ για να επιτεθούν από τη γύρω τα screen. Θα κάνει βήματα. Κάτσε την μπάλα. Τη γνωστή. Υπάρχει φάουλ. Φάουλ, λογικά έχουν δώσει και χθες. Ξανά μια 14 για τους Καρτέλ BC, γιατί εδώ θα σκοράρουν με τον Γεωργιάδη. Αντέχουν τώρα 7-4, αλλά θα φανεί στην πορεία πως θα αντέξουνε. Σε ζώνη πάντα, ωραία κίνηση εδώ από τους Υπάρχει φάουλ με το φάουλ με το στόμα του Γεωργιάδη τον παίξουμε το νούμερο 6. Εγώ την Καλαγκασίδη σίγουρα εκτός του Σέλτα μεγαλύτερο βάθος, περισσότερες ανάγκες. Airball στην πρώτη βολή. Κράτησε την μπάλα και ένα χτύπημα. Εδώ και τα πρώτη μπάλα, 4 και 11. Ωραία πάσα και καλά για τον Πιτρόπουλο. Σέλτιξ κάνει και πιο πολύ, χάνουν με 5. Άρχισε στους τριών πόντων, εύστοχος, είχα τον πάντο τον λίγο. Δύο μέσα γύρω. Μειώνει στους δύο. Στολίδης, ένα φλότερ, άστοχος. Θέλουν να τρέξουν οι Celtics.
απλός και θα αποκυπέσει στο λίγο χρόνο. Ακριβώς με εκνοή. 3 λεπτά για την λήξη του περίοδου. Έλα, δείτε και λιγότερο. Θα το έχουμε τώρα, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. 32 λεπτά. Νούμερο 5, ο Βαδόμιος Κωνσταντίνος με ένα πολύ ιδιαίτερο. Nickname, μπλούζα του, Άισμαν, ένα σούλι το άλλο, τον Κωνσταντίνο, κάποιοι παιδί. Έχουν συντιμήσει τα επίθετά του, άλλοι έχουν επιλέξει κάποιο παρασούλι, είναι ένα σίγουρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ αν δεν πρέπει για τα προσανήμια των παιχνών του Βασιλάκη. Θα συνεχίζεται, ο Ζώσος προστατεύει την μπάλα, υπάρχει φάουλ. Και τι έχουμε. Μετά την... Όχι. Να μπορέσουν να αλλάξουν κοινικό. Εδώ θα έχει καλέα να αλλάξει τη θέση, αλλά ο Αποστολίδης δεν είναι κάτι. Άντυξα για το διάδρομο. Αυτήν την μπάλα. Αποστολίτη και αντιαστικό. Μην κάνω τρόπο να το κόψει. Δύο βολές για τον και ο Αποστολίτη. Τα ημάζω για τις δύο ομάδες, θέλω και πάλι μαζί. Λοιπόν, δύο βολές για τον Στολίδιο της Κέλσερ, διευθυντικό νωρίτερα. 17 το σκορ. 17. Στέλνξαν και πιο πολύ. Έχουν βρει τρόπο να βγάλει το ρυθμό τους. Δεν πάντα η κατελπιστή. Το πολύ μικρό ρόστερ. Κακή. Κακή επίθεση για τους Χόστον. Δύσκολο πάσο του Γεωργιάδη, ο οποίος θα πάρει και το ψευκό όμως. Δεν θα είναι άστοχο στο τελευταίο λεπτό. Άντζη πάει μέχρι μέσα. Βγαίνει τον κατέλπιση από Βίδη. Λόγω θα κρατήσει, εσύ θα πάρει το δίποντο, άστοχος. Θέλει να τρέξει ο Αποστολίδης, πάει μέχρι μέσα, αλλά χάσει την μπάλα. Ένα 2,9 δίκτυο του περίοδου, μία πίεση για την κάθε ομάδα. Αυτή, ωραία προσπίση. Γκολ θα κάνει το σουτ, θα στοχίσει. Παραγιά του Κάρτελ οι οποίοι έχουν 10 δεύτερα. Πάρει το τρίποντο, άστοχο. Μένει ο χρόνος.
Λέξεις πρώτης περίοδου, 11-7 του σκόρ σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει η δεύτερη περίοδο. 17 μπροστά οι καρτέλ του Σύπου, αν και λιγότεροι, εδώ θα κάνουν λάθος βέβαια, προηγούνται. Θα πρέπει να αντέξουν όμως, πώς πάει μέχρι μέσα, κρατάει την μπάλα. Άντζου Γκροπόντο, ναι φαγός. Δεύτερο τρίποντο για τον παίκτη της ομάδας του Boston Celtics. Οι οποίοι μειώνουν στον ένα πόντο. 14-10, όμως η διαφορά είναι για λίγο. Θα δεχτεί αν και λιγότερη λίγο πιο αποδοτική. Ζόγκης ένα δύσκολο σου. Με δύο αποστολίδι. Ζόγκης στην τριοπόντο. Να έστωχο. Η δεύτερη προσπάθεια. Σκορ γίνεται 17-10. Μετά για το ημίχρονο, ο Γκοτ θα κάνει ένα πολύ καθό σου, πολύ εξαιρετικό. Οι Celtics θα πρέπει να πούν λίγο πιο δυνατά. Ο Σιόπουλος θα να διαδώσει 10-9-10. Σε φεύγουν καρτέλ παρά το γεγονός ότι είναι λίγοι. Μαζούν αλλαγές, Celtics. Ο Ρίγιος Γιώργης είναι ο πόντο κακό. Ένα νεόν το χρόνο. Θα δουν τι υπάρχει. Θα ξέρουμε όλο το χρόνο αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει μια σχετική διαβούλευση της γραμματείας με τους διευθυντές. Είναι δύο το φάουλ. Οπότε συνεχίζει το μάτς. Αλλαγές για τους Boston Celtics. 7:55 για την λήξη του ημιχρόνου. Του 9-10 προηγούνται οι καρτέλ. Μάλιστα ουσιαστικά χωρίς να έχουν λύσει στην άμυνα και στον πάγκο. Και ένα μεγάλο προβάδισμα. Έτσι σε ένα από τα πρώτα θα πάρει το φάουλ. Μια δόντα. Με την μπάλα. Στα και 20, ωραίο. Για τους Boston Celtics. Βγαίνει πάλι το καρτέλ της Τι. Θέλει να τρέξει η ομάδα των καρτέλ.
στέλνει με τον Γεωργιάδη. Και ένα 13, ακόμα και 40. Άστοι και οι Celtics. Λαό Αποστολίδης. Διάδεσε μια τελική προσπάθεια. Για την δεύτερη περίοδο. Στον λίγο θα προσθήσει, αλλά θα μελέσουν τις κύβουλες. Διάδειξη θα προσθηθεί ωραία. Πολλά χαρά, θα μένα ριβάζει για τους Celtics. Για το ζώο, θα προσθήσει. 23-13. Έλεξε σήμερα αρκετά αυτοί. Τώρα εδώ θα αναλαιώσουμε. Το καρτέλ έχει γίνει δυσκολέψη τους Έλφους που εδώ θα δώσουν ένα ακόμα 5 λεπτά ακριβώς για τον ημίχρονο. Στο 23-13. Οι Έλφοι θέλουν να κάνουν τη διακύψη δυνάμεων. Ένα τα φάουλ. Για τους Celtics που θέλουν να παίξουν το Παύλο ο Κιτσκοπά. Καλάθι για τους Celtics ύστερα από ώρα. Υπάρχει time out, το οποίο ζητάνε η κατάληψη. Λοιπόν, λήξη του time-out. Νομίζω ότι τα time-out έχουν και ένα ρόλο ανασών για τους καρτέλ που είναι μόλις 5-6 άτομα. Καρτέλ BC, οι οποίοι προηγούνται με 8. Τέτοιος τώρα τα φάουλ και δεν έχουν φορτωθεί γιατί δεν έχουν παίκτες. Είναι πολιτική περίπτωση. Λοιπόν, θέλει να ρολάρει με άσχος. Οι οποίοι θέλουν εδώ να μειώσουν παραπάνω. Κατά καταφέρουν όχι, θα είναι άνθρωπο του σκοτού του Παπαδοπουλού, Κωνσταντινού. Επιμένουν οι καρτέλ BC και εδώ πέρα. Θα εκτελέσει
θα βάλει τη μία. Ο... Κολλήρης 24-15. Σταθερά μπροστά η Κατέλ της Τίσης, θα πρέπει να μειώσουμε. Ωραία κίνηση εδώ πέρα και μαζική προσπάθεια. Άστοχη όμως η Σέλβη. 2-16. Για την χρησιμοποιούμε χρόνο. Συγκρινώ από όταν το Κολλήρη, ο οποίος είναι άστοχος, διπάζει και το Φώτη. Είναι τα νούμερα εδώ πέρα. Θα αναφέρω τα ονόματα των παρατηρητών. Ωραία κίνηση, καλά από τον Αποστολίδη. Time out, σε λίγο και πάλι μαζί. Πάλα για τους Celtics, που είχαν μέτρη τα πόντους. Τον πόδο του Γεωργιάδη, άσπαχο. Με
Ανανεώνω μου στο καρτέλ, 13 δεύτερα, 9 με τη λήξη. Του τριγωπόδων από το ζώο, ο Γκάσκο, το Ξιόπουλο, το τρίπνο, το ριμπάδο, το τρίποντο. Άσα, το καλό. Τελειώνει το εμίχρονο. Δεν μετράει το καλάπι. 28 λεπτό, σε λίγο και πάλι μαζί για την ολοκλήρωση του αγώνα το δεύτερο μήκονο. Ξεκινάει η τρίτη περίοδος, με δύο ομάδες. Περιμένουν να επανέλθουν στο χώρο. Πήραν τις ανάσεις τους. Αλλαγή παρκέ. Μεριάς, όπως θέλετε πέστε, αλλαγή παρκέ λίγο δύσκολα. Αλλαγή μεριάς. Σιώδης, Αποστολίδης, Ζόρτς, Γεωργιάδης και... Μας δεν μπορείτε πέντε. Πάνω. Έλα, μαλάκι, πάνω. Σούλης. Μάλλον οι καρτέλ PC θα χρειαστούν, θα χρειαστούν και το δημοσιογράφο να παίξει μάλλον. Μπάλα για τους Celtics και τους καρτέλ. Ο Άρτης στην επαναφορά. Το 18 έχει ένα ακόμα γεμάτο ημίχρονο. Για να δούμε πώς μπορούν να αντιδράσουν οι Celtics. Σεζόνι πάντα οι Celtics, οι οποίοι εδώ σκοράρουν με τον Iceman. Ωραία κίνηση. Και το σκόρ γίνεται 28-20. Υπάρχει κούραση πλέον για τους καρτέλ. Είναι μόνο 5 παίκτες. Ο Αποστολίδης όμως βρίσκει τον τρόπο να σκοράρει. 31-20. Εύκολο μάτι για τους ρεφερί. Κάτι ψάχνει ένα διάδρομο. Θέλεις να δώσει τον Άιτσμαν, αλλά δεν είναι καλή συνεργασία. Αποστολίδης, αποφεύγεται επιθετικό. Υπάρχει το rebound, καλά πατήματα και καλά τι. Αποστολίδης, ο οποίος βάζει σίγουρα το ψηφίο για να δείξει. Θα πρέπει να αντιδράσουν αν θέλουν να έχουν ελπίδες. Γιατί χάνουμε 13, εδώ κακό σουτ. Μικρή διακοπή για να... Ήθελα να σου κόψω τη φάση. Ξεκάθαρα. Κάνουμε και λίγο. Θα βάλουμε τους παίκτες. Κόπηκε η φάση από το πουθενά. Έφυγε στον ενδιασμό ο Γεωργιάδης. Φίλοι όλοι, μια παρέα. Με αγάπη το μπάσκετ, βασική. Με αγάπη για το μπάσκετ, βασική παράμετρο. Πάλι το οποίο κερδίζουν οι Celtics 33-20. Ακόμα 8 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Κατηγορία development. Πατούσε ο Γεωργιάδης, θα αστοχίσει. Είναι πιο αποτελεσματική. Καρτέλ θα έλεγα. Στάκι 38-35-20. Λάθος από τους Celtics. Θα επαναφέρνουμε την μπάλα στην κατοχή του. Με καλή. Συνεργασία, εδώ παλεύουν οι Celtics, αλλά είναι άσχος. Έχει το νούμερο 10 και δεν μειώνουν, 35-20. Ο Γκοτ, όπως είναι το νούμερο του. Θέλουν να τρέξουν οι Celtics, οι οποίοι έχουν μπάλα. Έχει χρόνο ακόμα το παιχνίδι.
ομάδες. Για την τρίτη περίοδο, Γεωργίου στην επαναφορά, βλέπει τον Άτζη. Πάει λίγο να γίνει λάθος. Με 10 στην επίθεση, υπάρχει φάουλ, δύο βολές. Είναι πιο ωραία. Παίξει ο Σέλτινς και έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ακόμα 7 λεπτά περίπου, άστοχοι οι Celtics, οι οποίοι δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί εδώ, όμως και η πάσα του αποστολεύουν πολύ. Και ο Γιάννης δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει. Ωραίο φλότερο από τον Παύλο με το νούμερο 8, συνέχεια ο Αποστολής θα αφήνει τα σφαίρα, θα σκοράρει. Τώρα γίνεται πλέον 37-20, Άισμαν, σύντρο πόντο, Νάσκοφος. Ψηλά δύο παίκτες, όμως ο Βιξιόπουλος είναι αυτός που ήρθα. Πάρει το ριμπάου και θα δώσει τους παίκτες την ευκαιρία για νέα επίθεση. Γεωργιάδης άστοχος, την μπάλα μετά συνέχεια δεύτερα τον Αλοίσου και υπάρχει. Κατοχή της μπάλας για τους Celtics, οι οποίοι συνεχίζουν όμως τις άστοχες προσπάθειες, 5-43. Ένα μάτσο το οποίο κυλάει χωρίς πολλές συγκινήσεις. Η αντελπισία από την αρχή του αγώνα έχουν πάρει ένα προβάδισμα από την διατηρούν, παρά το γεγονός ότι είναι 5-6 άτομα. Υπάρχει λάθος εδώ, μπάλα για το Celtics. Έχουν χρόνο για να μειώσουν, στη συνέχεια να δουν αν μπορούν να κλέψουν την νίκη. Άρτζι, στο Ντέο. Παύλο με την μπάλα, πάω στη σεζόν, η Καρτέλ. Άρτζι θέλει να δώσει συμπέκτη του. Κάνει ένα ωραίο σούτ και ασκοράρι, νούμερο 10. Ο Κουόλτ. 37-22. Γύρω από τον Αποστολίδη, εύστοχο. Σίγουρα αν βγήκε στην Ελβιστή τότε, στο 42, που δίνει την δυνατότητα να είναι ο MVP, ο Λιβέτ. Αλλά τα πάντα θα κρυφθούν στην τελευταία περίοδο. Όντως πάνε 44, βγάζει την αντίδραση. Σέλτι, άστοχος ο Ζόγκ. Μπάλα για τον Άντζη, ο οποίος θέλει να πει τον διαστόχος 2. Μέσα, ωραία πάσα και καλάθι σε ρίκη αντίδραση από τους Celtics από ώρα και υπάρχει time out για τις δύο ομάδες, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 4-23 για την τρίτη περίοδο. Μείωσαν τις 14 οι Celtics. Βρήκαν κάποια πατήματα και σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο το έργο των Καρτέλ BC που έχουν και την κούραση να αντιμετωπίσουν. Είναι μόλις 5 άτομα, 4-18, σεζόν και οι δύο ομάδες. Ο Στολίδης στον Γεωργιάδη. Ο Στολίδης στον τριών πόντων, άστοχος, παίρνει το ρυθμό του Παύλο. Είναι να τρέξει ο Άρτζη. Υπάρχει φάουλ.
δύο βολές. Αντιαλυτικό το δημιουργητές. Πήραμε λοιπόν, ξεκινήσει η τσιγάδα ρυπρόθεση. Ότι υπάρχει και κάτω εκεί. Αυτή η υποδιέξη ο διευθυντών. Δύο βολές για τους Celtics που έχουν ευκαιρία να μειώσουν και θα έχουν και την μπάλα κατοχή. Έρχονται στην πρώτη, ο Άρτζι ο οποίος έχει βάλει και δύο τρίποτα. Διαιώνουν την απόσταση πράσινη. Πόσο είναι στις δύο. 40-28. 4 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Με παραφορά θα την κάνει ο Γκόβ. Αν διαβάζω σωστά την αναγραφή των γραμμάτων. Ζώνει πάντα οι καρτέλοι, οι οποίοι εδώ μειώσαν να μειώνουν διαφορά στους 12 και οργίζουν τον πόντο να άστοχο. Πάω από τον Αποστολίδη, υπάρχει φάουλ. Φίλιξε επίδεξη καλά. Σαράντα, 28, 3-45. Πάντα μπροστά η καρτέλ. Γεωργιάδη, στον Άιτσο Ζόγκ. Δύσκολο σου, πάστοχο, και πάω τον Κουτσιόπουλο, κόβεται. Παναδοτική μάχη, φυλάω από το Λέντς, ο οποίος θα περιμένει το σκοράρι. Τρισήμιση λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Του δώνει πάντα η καρτελτική. Άιζαν θα πάρει το σούτ από τα 6 μέτρα από το Λέντς. Θέλει να τρέξει σε βιασμό. Καλό θα είναι να αποφεύγω ότι κάποια πάντα πήρα είναι πολύ αντιπρίτικα. Πολύ ωραία πάνω στον Πιτσιόπουλο και η διαφορά ξανά στους 16. Γεωργίου, είναι τον Άισμαν, από τα 4 μέτρα είναι άσχος. 2-44 για τη λήξη. Τρίτη περίοδου, κρατάει τη σταθερή του Αποστολίδη. Ο Πουλός με τον Γεωργιάδη. Φάουλ και καθαρό. Αλλαγές για τους Celtics. Νέο φάουλ. Τρία τα φάουλ στην περίοδο. Στον αγώνα Γεωργιάδη. Προστατεύει την μπάλα από το Λίδη, τον κορέα προσπίση. Πάρα πολύ ωραία Γεωργιάδη, Γεωργιάδης κόβεται. Ο Σιγκρόν Πόντο, να το πω. Η φάουτ για τους Σέλτσο να ανανεώσουν. Παύλο στις δύο πόντο, καλά μπλοκάουτ. Η μπάλα για τους Παντέλ ξανά, δύσκολο σούτ. Το ωραίο καλάθι από τον Αποστολίδη. 46-28, ο οποίος είναι πολύ εξαιρετικός παίκτης. Πολύ γρήγορος, με καλή τρίπλα. Και αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ο Celtics. 46-28, 6-0 σερί. 1-13. Με τη λήξη τρίτης περίοδου, στις 18 η LBC που παίζουν ουσιαστικά με 5 παίκτες. Όλα αυτά. Και υπάρχει φάουλ. Είναι το τέταρτο, 57,7 δεύτερα. 14 για τους καρτέλτιση. Το λέει στο Γεωργιάδη. Δύο κλείνεται, φάουλ. Δύο βολές. 49-49.
επιλέξει το τελευταίο. Επιλέξει τρεις περιόδους. Θα βέρνει και δύο βολές. Μπάλα για το Σέλτι. Οι οποίοι θέλουν να μειώσουν. Θα μειώσουν και άλλα πράγματα. Άρχισε στο τριών πόντο. Να το πω. Εδώ έχει δεύτερα. Για τους Τελπιστή. Δεν έχω να δώσω φάουλη Τελπι. Πολύ σκυρινέτε Γεωργιάδη. Δόγκ Κουτσιόπουλο, Σέλος. Χρόνος για τους Τελπι. Γεωργιάδη μέχρι μέσα. Τελειώνει ο χρόνος και το τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, τελευταία περίοδος 46-28. Έχει δοθεί νομίζω τεχνική ποινή, η οποία θα εκτελεστεί τώρα, είναι άσταση. 46-28. Η μπάλα είναι για τους κατέλπιση. Είναι και στην ευρώ χρόνο τεχνική ποινή στο 18. Πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Έχουν και την κούραση η κατέλπιση. Κοστολίδης. Τελικά θα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Ο Βαλανθούς κακό. 9-42. Θα πρέπει να βγουν και τα σούτ, εδώ ο Πότης είναι αστοχός. Νούμερο 6. 9-29. Κουτσιόπουλο, θα βάλει ένα δύσκολο καλάθι. Σήκω σου πόντου, θα πάντα έχω σωστή νομίζω. Μικρή διακοπή για να... Τι μπάλα η δεύτερη που ήρθαμε να το χώρο. Άρθουν με την μπάλα. Πάρει το τρίποντο, είναι άσαχος. Λάω ζόγκ, θα προστατεύσει. Μπάλα, Γεωργιάς εδώ, θα κάνει μάλλον κατάκριση, αλλά... Όχι, η Γεωργιάδη ήταν ο χώρος του. Τώρα είναι η Γεωργιάδη. Τώρα το ψήφι αδημάτων. Υπάρχει μπάλα για τους καρτέλ. Υπάρχει τον διασμό. Θα το κλείσει όμως. Τώρα αποστολίζουμε την μπάλα. Προσθέτουμε να αποστάσει την αντιπαλό και ωραία κίνηση άσα από το μέσο. Μάχης στον μπάρο του παραγάνει για τους καρτέλ. Δύσκολη προσπάθεια από τον Αποστολίδη. Θα πάρει το rebound η ομάδα του Celtic. Θα πρέπει το μήνα πέμπτο. Είναι άστοχη όμως, θα μπορούσε να είχα μειώσει. 57 για το ίνιξη. Τρεις περιόδους, τέταρτη τελευταία περιόδου. Στολίζουμε την μπάλα. Κάνει ένα φλότε, θα ανανεώσει. Ο Γεωργιάδης πάρει φάω, δύο βολές.
εύστοχος του Γεωργιάδη στη δεύτερη. 49-28. Άρχι δύσκολη προσπάθεια. Δύο βολές, ωραία κινήθηκε. Αρτζή μειώνει στους 20. Ο 9.30, 7.30 λεπτά. Πολύ θέλει να τρέξει με τον Γεωργιάδη. Διεκρίνηση της μπάλας το δύο παίξεις, οπότε το Βελάκι δείχνει. Βγάζουν όλο το 40 λεπτό. Θα ξεκινάμε και άλλους χαρακτήρια. Το στολίδι, σε ένα μακρινό, ωραίο, αλλά να το πω. 6-44. Καλύτερη πιστή έχω προηγηθεί από το πρώτο δεκάλεπτο, δεν είναι εντάξει. Πάω εδώ πέρα, δύο φορές για τον τεχνικό δέκα. Thank you.
Δηλαδή 25. Time out, σε λίγο και πάλι μαζί. 6 του time out. 5 λεπτά ακριβώς, 50-36. Πάμε ρεφ, πάμε! Οι διευθυντές οι οποίοι είχαν τις δικές συζήτησεις. Ένα εύκολο σχετικά μας. 36, ωραία τρίπλα από τον Αποστολίδη. Πάρει και το rebound. Θα ελεγχθεί, ωραία φάουλ. Τέσσερα και 47. Με τη λήξη της αναμέτρησης 90-36. Έχει πέσει πολύ ο ρυθμός του αγώνα. 30-31-36. Θέλει τη σιωπή τι θα κάνουν, να παίρνουν τα προσπάθεια, όχι μπορούν να κατεβάσουν τη διαφορά. Αν και περισσότεροι δεν μπορούσαν να τα αποξεύγουν στην ανωτερότητα των Απόλλων και των Ιών σε 51-39. Υπάρχει κούραση ακόμα. Υπάρχει κούραση. Αυτό θα πάνε και σε μεγάλες επιθέσεις οι Καρτέλ, κουραστεί. Τέταρτο φάουλ, δεν έχουν να δώσουν άλλο. Το Celtics και στα 4 και 18 από μόνο θα δημιουργήσουν να πω κάτι καλύτερα από αυτό που έχουν τώρα. Δεν θα κλέψουν η κατέρτιση. Το Λίδης πάει μέχρι μέσα στο πρώτο βηματάκι. Ο Ριμπάζο Γεωργιάδη άστοχος. Και το Λίδης το σούτ. Τρία χαμένα Ριμπάζο του Γεωργιάδη. Να ριπλέσουν δύο ριπλέσεις, θα δημιουργήσουν το καλάθι. 53-39. Άστοχη Celtics εδώ πέρα. Κατηγορία development, μπασκετάκι, σεζόν 2025. Καρτέλ PC με το Celtics, ζόκ του μπαλά, σούλη του προπότσο, να στο πω. Λυπάω το κουτιό που λοπίσει από πει. Το βουδιασμό θα βγει του Λούσιου, το οποίο θα προσπαθήσει να προσπαθήσει την μπάλα. Καλή συνεργασία, πάμε το καλάθι. Για 23. Δεν έχω αγάπη τίποτα για αυτά. Μιλάω διαφορά. Κουράστε για όσοι καρδέλ πιστεί, όντας μόνο 5 άτομα. Γεωργιάδης. 3 λεπτά ακριβώς. Δικιόπουλος άσταχος. Πότε θα κατεβάσει την μπάλα. Νούμερο 6. Πάμε στα δικά του σου. Άλλη μα το σπίτι. Πάμε για κάποιο τον αγώνα στην εκδοχή. Αλλαγή το Άρτζι. Έχει δεύτερα από το σπίτι. Του Παύλου στην τρίτη πόρτα, να το πω. Βάλω τον Άρτζι. Άγιο μας στην τρίτη πόρτα, να το πω. Παλεύουν σε ελκύο το ριμπάουντ, αλλά θα πάει σε λάθος χέρια μπαλά. Ο Σολίδης ήταν το ζόμπ.
Celtics. Αλλαγή. Για την μίξη αναμέτρηση. Πάμε με την μπάλα του Γεωργίου, στην προπέντε, να σταθεί.
το πόδι. Ακόμα 7. Χρειάζεται φάουλ. Είναι και τον καρτέλ. 55-45. Να δούμε πως θα διαμορφωθεί το τελικό του σκορ. Δεν επιτρέπεται αυτό που έκανε ο Πίτσελ. Τελευταία επίθεση για τους Celtics. Όχι. Καλά για την επίθεση. Θα τελειώσει ο χρόνος. Fair play. Λίξη του αγώνα, 55-45, νίκη για τους καρτέλ κόντρα στους Boston Celtics, 55-45, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.